Καλημέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα επεισόδιο της σειράς How to Trials. Στο προηγούμενο tutorial αυτής της σειράς μίλησαμε για τον πάνικο και πιο συγκεκριμένα για τις βασικότερες τεχνικές που πρέπει να χρησιμοποιήσετε έτσι ώστε να βελτιώσετε το ας πούμε άλμα εις ύψος με το ποδήλατό σας, δηλαδή να περάσετε ένα εμπόδιο τελείως από πάνω. Και καλό θα ήταν πριν δείτε το σημερινό βίντεο να έχετε κατανοήσει σε μεγάλο βαθμό εκείνες τις τεχνικές, γιατί θα χρησιμοποιήσουμε πολλές από αυτές σήμερα. Σήμερα λοιπόν θα περάσουμε ένα βήμα παρακάτω και θα ασχοληθούμε με το λεγόμενο Bunny Hop Up. Δηλαδή όχι το πέρασμα ενός εμποδίου τελείως από πάνω, αλλά το ανέβασμα ενός εμποδίου. Αρχικά όμως υπάρχουν διάφοροι τρόποι να ανέβεις ένα εμπόδιο. Όσον αφορά τον ποιον από αυτούς θα χρησιμοποιήσεις, εξαρτάται κατά βάση από το ύψος του εμποδίου. Για παράδειγμα, ένα τέτοιο περίπου ύψος, ο πιο απλός τρόπος να το ανέβεις είναι με πρώτα τη μία ρόδα και μετά την άλλη, τραβώντας το πίσω μέρος του ποδηλάτου με ακριβώς την ίδια τεχνική που χρησιμοποιούσαμε στο bunny hop για να πάρουμε ύψος. Το μεγαλύτερο λάθος εδώ που βλέπω πάρα πολλούς αρχάριους να κάνουν είναι, αφού έχει ανέβει η μπροστινή ρόδα, να μην χρησιμοποιούν καθόλου το σώμα τους και καμία απολύτως τεχνική για να σηκώσουν και την πίσω ρόδα και να περιμένουν να βρει στη γωνία του πεζουλιού ώστε αυτή η επαφή να τη σπρώξει επάνω και μετά αναρωτιούνται για ποιο λόγο τσέσκασε. Όταν αυτή η επαφή του τροχού με τη γωνία γίνεται με δύναμη, κάθετος βία, όταν η ταχύτητα είναι μεγαλύτερη και ταυτόχρονα η πίεση του αέρα στη σαμπρέλα δεν είναι η απαιτούμενη, δημιουργείται από τη συμπίεση του αέρα το λεγόμενο snake bite που δημιουργεί δύο τρύπες στη σαμπρέλα κάπως έτσι και η συνέχεια είναι γνώριμη σε πολλούς. Οπότε μην κάνετε αυτό το λάθος. Χρησιμοποιήστε το σώμα σας για να σηκώσετε την πίσω ρόδα και όχι τη γωνία του πεζουλιού. Κρατώντας το μυαλό μας όμως για τα πολύ ψηλά εμπόδια και όσο το ύψος αυξάνεται, δεν θα έχει εφαρμογή πλέον με τον ίδιο τρόπο. Το αμέσως επόμενο στάδιο είναι, πλησιάζοντας το εμπόδιο που θέλουμε να ανέβουμε, ακολουθούμε ακριβώς τα ίδια βήματα, με τη μόνη διαφορά πως ενώ προηγουμένως ακουμπούσαμε πρώτα την μπροστινή ρόδα και μετά τραβούσαμε την πίσω, τώρα τραβάμε το πίσω μέρος του ποδηλάτου πριν να ακουμπήσει η μπροστινή ρόδα, φέρνοντας και τις δύο ρόδες όσο το δυνατόν πιο ταυτόχρονα γίνεται επάνω στο εμπόδιο. Όπως όλα, θέλει αρκετή προπόνηση, η οποία μπορεί φυσικά να γίνει και σε χαμηλότερα ύψη. Συνεχίζοντας, ακόμα και αυτή η τεχνική περιορίζεται όταν το ύψος γίνεται ακόμα μεγαλύτερο ή όταν δεν έχουμε άμεση επαφή στην άκρη του ύψους που θέλουμε να ανέβουμε, είτε επειδή το εμπόδιο είναι μετά από κάποιο κενό ή πιο κλασική περίπτωση σε κάποια σκαλιά, όπου και στις δύο αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να ξεκινήσουμε πολύ νωρίτερα την απογείωση. Και εδώ είναι που έρχεται το bunny hop up, όπου και αυτό με τη σειρά του έχει τις αναλλαγές του. Ας τις πάρουμε όμως από την πιο απλή προς την πιο σύνθετη. Η πιο απλή κατά δική μου άποψη τεχνική του bunny hop up είναι με την υποβοήθηση της πεταλιάς, το λεγόμενο pedal up. Δηλαδή, λίγο πριν φτάσει στο εμπόδιο, αντί να χρησιμοποιήσει το σώμα σου για τις τεχνικές που έχουμε ήδη αναφέρει για να σηκώσει την μπροστινή ρόδα, να το κάνεις με την πεταλιά. Ακόμα όμως μια τεχνική που και αυτή έχει περιορισμό όσο αυξάνεται το ύψος. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος που καλύπτει από το ανέβασμα ενός απλού πεζοδρομίου μέχρι και δίμετρους τείχους με τη βοήθεια ενός μικρού κυκερίσους είναι το παραδοσιακό bunny hop up, που σε όλες τις παραλλαγές του, ανάλογα με το ύψος, η τεχνική που ακολουθεί το σώμα είναι η ίδια. Για ένα περίπου μέσο ύψος, τη στιγμή που πλησιάζεις το εμπόδιο, προετοιμάζεις το σώμα σου για την ανύψωση της μπροστινής ρόδας και όταν αυτή έχει φτάσει στο πικ της, χρησιμοποιείς το σώμα σου για να σηκώσεις και την πίσω ρόδα και να τη μεταφέρεις στην άκρη του εμποδίου που θέλεις να ανέβεις, όπως βλέπετε σε αυτό το κλιπ. Για ακόμη μια φορά, το timing παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Πρέπει να ξεκινήσεις τόσο πίσω έτσι ώστε να προλάβεις να σηκώσεις έγκαιρα την μπροστινή ρόδα και συνέχεια την πίσω. Σε διαφορετική περίπτωση, εάν ξεκινήσεις νωρίτερα, κατά πάσα πιθανότητα η πίσω σου ρόδα δεν θα προλάβει να φτάσει στην άκρη του εμποδίου ή αν ξεκινήσεις αργότερα, η μπροστινή σου ρόδα θα βρει στην άκρη του εμποδίου ακυρώνοντάς σου όλη την τεχνική. Σε συνέχεια του σωστού timing και πέρα από την τεχνική, ακόμα ένας παράγοντας στην ομαλή και συγχρόνως επιτυχημένη διεξαγωγή του bunny hop up είναι η φόρα που θα έχεις. Εάν έχεις ένα ύψος της τάξης του ενός περίπου μέτρου, αν πηγαίνεις αργά, θα πρέπει να καταβάλεις μεγαλύτερη δύναμη και εκρηκτικότητα στο σήκωμα του ποδηλάτου για να φτάσεις στην άκρη του εμποδίου. Από την άλλη, εάν πηγαίνεις πολύ γρήγορα, την εκρηκτικότητα θα σου τη δώσει η ταχύτητα, ενώ παράλληλα θα πρέπει να είναι και απόλυτης ακρίβειας η προσγείωσή σου στη γωνία του εμποδίου για να διακοπεί όλη η φόρα σου. Διότι εάν προσγειωθείς πιο μετά, ίσως να μην πιάσεις το πίσω φρένο και λόγω της ταχύτητας να πέσεις επικίνδυνα προς τα πίσω. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζεται μια μέση ταχύτητα ελεγχόμενη από εσένα ανάλογα με το είδος του ύψους του εμποδίου. Η τελευταία διαφοροποίηση έρχεται όταν το εμπόδιο είναι η σκαλιά. Στα σκαλιά αναγκαστικά θα χρειαστείς περισσότερη φόρα, γιατί θα πρέπει να διανύσεις και την απόσταση των σκαλιών μέχρι να φτάσεις στο ανώτερο σκαλοπάτι. Οπότε θα πρέπει να δώσεις έμφαση στην απόσταση, γιατί το ύψος, πέρα από τεχνική του σώματος, θα σου δώσει και η ταχύτητα. Η φόρα δηλαδή που θα έχεις. Ανακεφαλαιώνοντας τα βήματα της τεχνικής, καθώς πλησιάζεις το εμπόδιο, προετοιμάζεις το σώμα σου για την ανύψωση της μπροστινής ρόδας. Και όπως εσύ θεωρείς πως πρέπει να απογειωθείς, ξεκινάς με τις τεχνικές που έχουμε πει να το σηκώνεις.
Όταν η προστινή ρόδα φτάσει στο μέγιστο ύψος της, με την πίσω ρόδα ακόμα στο εδάφος, ξεκινάς να σηκώνεις και την πίσω ρόδα με την τεχνική του σώματος που βλέπετε στο βίντεο. Και τέλος, για να φτάσει την πίσω ρόδα στο μέγιστο ύψος που μπορεί να φτάσει, το σώμα σου θα πρέπει να πάρει αυτή την πόζα. Και για ακόμη μια φορά, βασικοί παράγοντες είναι ο χρονισμός της απογείωσης, η πίεση του πίσω φρένου την κατάλληλη στιγμή και φυσικά η τεχνική του σώματος. Από τη στιγμή που έχετε φτάσει σε αυτό το σημείο, γέρνετε το βάρος σας προς τα μπροστά για να μην πέσετε προς τα πίσω και να συνεχίσετε με επιτυχία επάνω στο εμπόδιο είτε με κατόπιν hops, είτε απλά ρολάροντας, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο εσείς επιθυμείτε. Τώρα, ακόμα και το bunny hop up έχει περιορισμό στο ύψος που μπορείς να ανέβεις. Τα καλά νέα όμως είναι πως μπορείς να σπάσεις αυτό το φράγμα του ύψους με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με τη χρήση ενός kicker που είπαμε νωρίτερα, όπως μπορείτε να δείτε εδώ και από τον Danny McCaskill, είτε χρησιμοποιώντας τη τεχνική hook up που βλέπετε εδώ. Παρ' όλα αυτά, το προσωπικό μου ρεκόρ ανεβάσματος με bunny hop up είναι περίπου 1.20, το οποίο δουλεύω τακτικά. Μία σύντομη παρένθεση, αυτή είναι μία άσκηση που κάνω πριν θελήσω να ανέβω ένα μεγάλο ύψος προκειμένου να τεντώσω τους μύες μου και των χεριών και των ποδιών και πιστέψτε με, έχει αποτέλεσμα. Όπως και να έχει όμως, αυτά ήταν όλα όσα ήθελα να σας πω και να σας δείξω σχετικά με το ανέβασμα ποδίου με τεχνική bunny hop up. Ελπίζω να σας βοήθησε έστω και λίγο. Αφήστε μου κάτω σχολιά αν θέλετε και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Μέχρι τότε, καλή προπόνηση. Για τον κόπο μου, κάτσε να δεις, περίμενε. Για τον κόπο μου. Οκ. 20 λεπτά. Πώς θα αξίζεις.